Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα αυξανόμενο φαινόμενο στην Ελλάδα με του ειδικού να κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου για τι επιπτώσει στην υγεία των παιδιών. Σύμφωνα με πρόσφατε έρευνε, τα ποσοστά παιδική παχυσαρκία συνεχίζουν να αυξάνονται, επηρεάζοντα σημαντικά τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Οι ειδικοί συμβουλεύουν του γονεί να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στι διατροφικέ συνήθειε των παιδιών, ενθαρρύνοντα του να καταναλώνουν υγιεινέ στροφέ όπω φρούτα, λαχανικά και προϊόντα ολική άλεση. Παράλληλα, η τακτική φυσική δραστηριότητα όπω το παιχνίδι σε εξωτερικού χώρου. Η συμμετοχή σε αθλήματα είναι απαραίτητη για την πρόληψη τη παχυσαρκία. Οι γονεί επίση πρέπει να αποφεύγουν τι υπερβολικέ ποσότητε γλυκών και λιπαρών τροφών, καθώ και να περιορίζουν τον χρόνο που τα παιδιά περνούν μπροστά από τι οθόνε. Η έγκαιρη πρόληψη και η διαμόρφωση υγιεινών συνηθιών είναι το κλειδί για την καταπολέμηση τη παιδική παχυσαρκία και τη διασφάλιση μια υγιού ανάπτυξη. Στο γενικό πληθυσμό, ένα υπέρβαρο παιδάκι θα πρέπει να τρώει από κατηγορίε τροφίμων. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μειώσουμε τη μερίδα του μεσημεριανού. Α. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο, επειδή το μεσημεριανό θεωρείται το βασικότερο γεύμα τη ημέρα ναι. που παίρνουμε τι περισσότερε θερμίδε, θα πρέπει να μειώσουμε λίγο το, την ποσότητα ε, όσο αφορά το κομμάτι των θερμίδων εδώ. Ναι. Ε, να πούμε ότι στα παιδιά αυτό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι το ότι έχουν στο μυαλό του ότι η επιβράβευση είναι συνδεδεμένη με το φαγητό. Mm -hmm. Κάτι το οποίο δυστυχώ παλιότερα γινόταν πολύ έντονο. Ε, παρόλα Έκανες αυτά, κάτι, πάρε μια σοκολάτα Ακριβώς Παρ' όλα αυτά, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν, το, δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε πλέον ε, Τους τελευταίους, ε, τα τελευταία χρόνια Είναι κάτι το οποίο καλό θα είναι να αποφεύγεται Μάλιστα. Η επιβράβευση δεν πρέπει να είναι φαγητό Πρέπει να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από, αυτό. Εκτός από φαγητό Μην επικεντρωνόμαστε εκεί λοιπόν Ακριβώ. Το δεύτερο που θα, ε, πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε όθηση στο παιδί ώστε να κάψει, θερμί, να κάψει θερμίδες είναι το να το πούμε για κάποια δραστηριότητα. Ναι. Δηλαδή, είπαμε πριν από λίγο το ότι είμαστε στη φάση στην οποία ανοίξανε τα σχολεία, οι διακοπές ναι. τελειώσανε, τώρα περιμένουμε το τρίμηνο της 28η. Ναι. Επομένω, μπαίνουμε σε μια κλασική ρουτίνα και εμείς οι γονεί, αλλά και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Μέσα σε αυτή τη ρουτίνα πρέπει να ενσωματώσουμε κάποια δραστηριότητα. Δεν είναι μόνο η πρόσληψη θερμίδων, αλλά είναι και η καύση. Έτσι ώστε να έχουμε ένα ισοζύγιο το οποίο να μα βοηθήσει να έχουμε μειωμένη, για να έχουμε απώλεια, συγγνώμη, έτσι ώστε το υπέρβαρο παιδί σιγά σιγά να μπει στα φυσιολογικά. Δηλαδή στην ουσία το κάτι παραπάνω που μπορεί να φάει στη διάρκεια της ημέρας μπορεί να το καύσει τις θερμίδες αυτές αν κάνει ένα άθλημα. Ποδόσφαιρο, Α, ακριβώς. μπάσκετ, εκβότο. Ακριβώ. Το μία ώρα τη βδομάδα βέβαια δεν αρκεί. Δεν έτσι. αρκεί. Το τρει φορές φορέ ναι. την εβδομάδα. Τρει φορέ την εβδομάδα νομίζω ότι είμαστε σε μία πάρα πολύ καλή. Το οποίο τι, συντηρείται απλά. Το τρεις φορέ τη εβδομάδα όχι, δεν είναι αλλά πάλι όλα αυτά είναι ένα, μια αριθμητική πράξη. Ναι. Αν, α πούμε, παράδειγμα, δίνουμε 2.000 θερμίδε ένα ημερήσιο διαιτολόγιο, το οποίο αυτέ τι 2.000 καλύπτουμε το βασικό του μεταβολισμό, αλλά και την φυσική του δραστηριότητα, ιδίω αν είναι έντονη, Τότε το ισοζύγιο είναι μηδέν. Επομένω, συμπλήν ε, είμαστε στι ίδιε θερμίδε με αυτέ που καίει, άρα παραμένουμε. Μαθηματικά μου τα γύρισε. Ναι. Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι το ότι ε, για να είναι καλό ένα διατολόγιο και ισορροπημένο, θα πρέπει να είναι μαθηματικά σωστό. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, στην περίπτωση του υπέρβαρου παιδιού, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εκτό από την δραστηριότητα και εκτός από τα μεσημεριανά είναι να μειώσουμε τα τρόφιμα τα οποία έχουν πάρα πολλές θερμίδες. Ναι. Μιλάμε για τη τηγανητά. Και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Σωστά. Εκεί πάμε στο κομμάτι το διατροφικό, δηλαδή ναι. ότι να παίρνουμε πιο υγιεινές θερμίδες. Ναι. Ε, εγώ ξεκινήσαμε το να έχουμε λιγότερες θερμίδες, όπως είναι το να μειώσουμε τα γλυκά, mm -hmm. τα τηγανητά, τα σφολιατοειδή, όλα αυτά πίτσες, φαγητό απ' έξω, το οποίο είναι επίσης πολύ λιπαρό, όπως είναι η γύρι, και όλα αυτά. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία και μειώνουμε τα κακά λιπαρά και τις κακές θερμίδες.